Καμιά αξία δεν φαίνεται να έχει η υγεία των πολιτών για τη διοίκηση του οργανισμού Λιμένος Βόλου που απέρριψε την πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας να μεταφερθεί στο Τσιγκέλι του Αλμυρού η εκφόρτωση του ΣΚΡΑΠ. Η συγκεκριμένη πρόταση κατατέθηκε με βάση το διάλογο για το master plan του λιμανιού. Ωστόσο, η διοίκηση του οργανισμού Λιμένος απάντησε ότι δεν είναι δυνατό στην παρούσα μελέτη να συμπεριληφθεί ως πρόταση οποιαδήποτε επέκταση της λιμενικής εγκατάστασης στο Τσιγκέλι ή η διαμόρφωση νέας για τη μεταφορά δραστηριοτήτων εκφόρτωσης οχλούντων φορτίων. Ο οργανισμός απορρίπτει τη συγκεκριμένη πρόταση, επικαλούμενος μια σειρά από γραφειοκρατικές διαδικασίες που σχετίζονται με περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και βέβαια με το μείζον ζήτημα για τη διοίκηση του οργανισμού Λιμένος της χρηματοδότησης. Το ΣΚΡΑ πρέπει να φύγει από εδώ να πάει στο Τσιγκέλι και αν δεν θέλουν ταχύτητα προϊόντα τα υπόλοιπα να πάνε εκεί πέρα, να έρθουν συσκευασμένα μέσα σε σακούλες του τόνου. Δηλαδή το πεπτικόκο, ο ανθρακίδες, το κάρβουνο, τα οποία έτσι αυτά συσκευάζονται σε άλλα λιμάνια. Αυτό όμως θα ανεβάσει το κόστος, λέει το λιμάνι, και δεν το συμφέρει. Πηγαίνουμε συνέχεια το κόστος του βιομηχάνων, το κόστος γιατί εκείνο, γιατί εκείνο, τελικά θα πεθάνουμε όλοι εδώ πέρα. Θα λήξει ο Βόλος. Στη συνοικία παλαιού λιμεναρχείου που δέχεται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από την εμπορική δραστηριότητα στο λιμάνι του Βόλου, έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια περισσότεροι από 40 θάνατοι. Πιο πολλές περιπτώσεις είναι από καρκίνο. Οι κάτοικοι στη γειτονιά είναι απελπισμένοι. Ζητούν την άμεση μεταφορά του ΣΚΡΑΠ από τη συγκεκριμένη περιοχή και από την προβλήτα που είναι ακριβώς δίπλα μας σε περιοχή που δεν είναι κατοικημένη όπως στο Τσιγκέλι του Αλμυρού. Ο Βόλος, αν δεν πάρουν μέτρα αυτή τη στιγμή και γρήγορα, όχι 25 χρόνια πρόγραμμα του Master Plan, τώρα αμέσως ο Βόλος χάνεται. Το βλέπουμε και το ζούμε κάθε μέρα. Τι άλλο να πω, τα ίδια πάλι, ό,τι να πούμε, πάλι την άλλη μέρα θα βγουν με ένα κείμενο στην εφημερίδα, μια απάντηση και θα πούν πάλι δεν μπορούμε για αυτό το λόγο οικονομικό. Ο λόγος οικονομικός και συνέχεια πληρώνουν λεφτά στις μελέτες. Οι μελέτες είναι απλά πράγματα. Μία προβλήτα κάτω, πλάτος και μήκος, όπως είναι και άλλη στην Καλλιβουργία του Αλμυρού. Είναι μακριά 12 χιλιόμετρα και θα ανασάνει και η πόλη του Βόλου. Αλίμονο. Απόλυτα σύμφωνοι με τη μεταφορά των οχλουστών δραστηριοτήτων εκτός του λιμανιού του Βόλου και σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν οικισμοί, είναι η περιβαλλοντική πρωτοβουλία Μαγνησίας. Πρέπει οι οχλούσες δραστηριότητες να απομακρυνθούν από το λιμάνι του Βόλου, γιατί είναι πολύ κοντά στην πόλη του Βόλου και ιδιαίτερα στη συνοικία των παλαιού λιμεναρχείου, που είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν τρομερά προβλήματα από τέτοιου είδους δραστηριότητες όπως είναι το Hidden Scrap, το οποίο εκτός όλων των άλλων πολλές φορές περιέχει και PCB, τα έχουμε επισημάνει δηλαδή, και επομένως πρέπει να απομακρυνθεί οπωσδήποτε από το λιμάνι του Βόλου.